Νέο σοκ στο Ηράκλειο από υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανηλίκων με πρωταγωνιστή έναν 55χρονο άνδρα. Έπειτα από σχετική καταγγελία, η Ελλάς κινητοποιήθηκε και παρότι συνελήφθη για άλλη αρχικά παράβαση, ο εισαγγελέας σήμερα του άσκησε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Οι πρώτες πληροφορίες για το πώς δρούσε για να ικανοποιήσει τις αρρωστημένες του ορέξεις είναι ανατριχιαστικές. Περισσότερες πληροφορίες θα μας πει αμέσως η αστυνομική μας συντάκτρια Έλλη Κοκάλη. Έλλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Στέλλα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά συγκλονισμένη είναι η περιοχή του Ηρακλείου, στην οποία αποκαλύφθηκε μία ακόμη υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανηλίκων, με πρωταγωνιστή έναν 55χρονο πρόσωπο, το οποίο συνδεόταν τουλάχιστον με το ένα από τα θύματα με οικογενειακούς δεσμούς και βεβαίως ένα πρόσωπο το οποίο δεν είχε δώσει αφορμές στον περίγυρό του για να σκεφτεί κανείς τι μπορεί να κρυβόταν πίσω από τη λειτουργία της επιχείρησής του, όπου η περίγυρη, όπου οι γείτονες αντιλήφθηκαν το τελευταίο διάστημα ότι οι κινήσεις τις οποίες έβλεπαν, οι παρουσίες τις οποίες έβλεπαν δεν ήταν κάτι συνηθισμένο, ήταν κάτι το οποίο ξέφευγε από το όριο της πραγματικότητας. Να σας πω ότι η υπόθεση αποκαλύφθηκε με αφορμή την κατάθεση της μητέρας ενός εκ των αγοριών. Το δεύτερο αγόρι, σε βάρος του δεύτερου αγοριού, φαίνεται να υπήρξε σεξουαλική παρενόχληση, φαίνεται να προέβησε άσχημες χειρονομίες σε βάρος του παιδιού, το οποίο κατάφερε να μιλήσει στη μητέρα του χωρίς να της εξηγήσει τι ακριβώς είχε συμβεί. Της είπε ότι ο συνομιλίκος συμμαθητής του, και αυτός 13 ετών, τα παιδιά πάνε μαζί στο σχολείο, δεν βρισκόταν συχνά στο χώρο της επιχείρησης του 55χρονου, και μία από τις φορές που βρέθηκε μαζί του στο συγκεκριμένο χώρο αντιλήφθηκε ότι ο 55χρονος τον εξανάγκαζε σε ερωτική πράξη. Δεν έδωσε στη μητέρα του λεπτομέρειες ότι και ο ίδιος είχε πέσει θύματα των ρέξεων του 55χρονου. Η γυναίκα κατέφυγε στην ασφάλεια Ηρακλείου, που άρχισε να ερευνά το περιστατικό και να παίρνει καταθέσεις, και από εκεί και πέρα αποκαλύφθηκε ότι σε βάρος του 13χρονου παιδιού, το οποίο μάλιστα έχει βαφτίσει ο κατηγορούμενος, έχουν συμβεί τρία περιστατικά τα οποία οδήγησαν στη σύλληψή του και έχουν να κάνουν με τη σεξουαλική εκμετάλλευση του παιδιού, και μάλιστα με αντίτιμο κάθε φορά ένα ποσό της τάξης των 5 ευρώ. Να σας πω ότι ο 55χρονος συνελήφθη χθες μετά από έφοδο της αστυνομίας στη συγκεκριμένη περιοχή όπου βρίσκεται η επιχείρησή του. Συνελήφθη με αφορμή την κατοχή κάποιων φυσικείων, και από εκεί και πέρα, όταν σήμερα μεταφέρθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, του ασκήθηκε δίωξη τόσο για την περίπτωση της κατοχής των ειδών οπλισμού, όσο και για τις δύο αυτές περιπτώσεις. Είναι κακουργηματική η δίωξη για τις πράξεις που έχουν τελεστεί σε βάρος του ενός 13χρονου αγοριού. Αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη ο 55χρονος. Όπως είπαμε, η μητέρα του δεύτερου παιδιού, του δεύτερου 13χρονου, φαίνεται ότι πρόλαβε τις εξελίξεις, καθώς ο 55χρονος είχε βάλει στο μάτι και το δεύτερο αγόρι. Τουλάχιστον σοκαριστικά τα όσα μας περιγράφει η Σέλη για έναν άνθρωπο, κυριολεκτικά κάτι παραπάνω από αυτό που λέμε υπεράνω πάσης υποψίας. Η φράση αυτή πλέον έχει χάσει το νόημά της, καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις αποδεικνύεται ότι οι δράσεις ανάλογων θυμάτων βρίσκονται πολύ κοντά και στον οικογενειακό και στο φιλικό περίγυρο των θυμάτων. Δυστυχώς. Έλλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.